σήμερα εδώ στο Δίο της πόλης μας θα γίνει κάτι συγκλονιστικό. 22 σχολεία θα δώσουν ένα ηχηρό μήνυμα στο ποτέ ξανά. 22 σχολεία, μαθητές δηλαδή από όλη την περιφέρεια της Λάρισας, ήρθαν εδώ σήμερα, θα μας παρουσιάσουν δρόμενα διάφορα. Έχουν και ζωγραφικά έργα, όπως θα δείτε εδώ, εκτεθειμένα. Είναι κάτι που καθιερώθηκε στην πόλη μας εδώ και 13 χρόνια, επειδή ήταν μια ιδέα μου, επειδή υπήρχε μνημείο της Άννας Φρανκ εδώ, η Άννα Φρανκ σύμβολο του 1,5 εκατομμυρίων παιδιών που χάθηκαν άδικα στο Ολοκαύτωμα. Είχα την ιδέα να πάω στην περιφερειακή εκπαίδευση και να τους πω ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτό το που έχουμε στην πόλη μας, που είναι μοναδικό. Και πραγματικά το δέχτηκαν με πάρα πολύ χαρά και από τότε καθιερώθηκαν πια οι εκδηλώσεις αυτές στην πόλη μας. Και κάθε χρόνο γινόμαστε μάρτυρες το ότι τα παιδιά αυτά μαθαίνουν για το Ολοκαύτωμα, κάτι που δεν το γνωρίζουν, γιατί στην ιστορία, στα βιβλία δεν αναφέρεται πολύ το θέμα, και μαθαίνουν πώς, τι έκανε ο άνθρωπος, τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος στον άνθρωπο. Και αυτά τα παιδιά δεν θα το κάνουν. Και είμαι σίγουρη γι' αυτό. Και είμαι σίγουρη και πως επάνω στον ουρανό όλα αυτά τα 6 εκατομμύρια αθώα θύματα θα είναι γαλινεμένα. Γιατί δεν θα ξεχαστεί.